μόδα τη λατρεύουμε. Ακολουθούμε τη μόδα, την αγαπάμε. Ενημερωνόμαστε, πειραματιζόμαστε μαζί με τη στυλίστριά μας, τη Φανή Πολυχρονίου. Και τα H&M πάντα έχουν να μας προτείνουν πάρα πολύ ωραίες ενδυματολογικές προτάσεις και πάντα ερχόμαστε κάθε σεζόν. Είναι για μας εμπειρία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας κομμάτι στη δουλάπα? Είναι κάποια Versace by H&M που έχω. Πραγματικά δεν θέλω να φύγουν ποτέ από τη δουλάπα μου. Μόνο να τα βλέπω, μ' αρέσει. Νομίζω ότι ξέρεις από το ροζ κοστούμι μου. Εμένα και εγώ το ροζ κοστούμι δίνα στην τουλάπα μου, αλλά δεν υπάρχει. Την ανοίγω, οπότε η τουλάπα δεν με δένει με τίποτα. Τα κοστούμια, ε! Η Barbie και η Ken. Πώς περνάς εδώ? Πώς να περνάω? Θέλω να πάω μέσα, να πάρω τρεις σακούλες μεγάλες και να βάλω όλα τα ρούχα και να φύγω. Πες μας, τι ρόλο παίζει η μόδα στην καθημερινότητά σου? Νομίζω η μόδα είναι το παν, γιατί είναι το πώς νιώθεις, το τι θες να εκφράσεις με αυτό. Και εμένα που είναι η δουλειά μου κιόλας, άρα καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαι συνέχεια, να ενημερώνομαι, να αλλάζω look, στυλ, ρούχα, τέτοια, τα πάντα. Μ' αρέσει η μόδα, αλλά δεν είμαι από τους ανθρώπους που την ακολουθούν πιστά από την άποψη ότι φέτος είναι το best. Θα βάλω μόνο best. Του χρόνου είναι το μαύρο. Φοράω και σχέδια και το ύφος, αυτό που νιώθω εγώ καλύτερα. Και νομίζω ότι είμαστε τυχεροί. Η γενιά μας και όλες οι γενιές αυτό το καιρό, γιατί πραγματικά μόδα είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Διασκέδασα, το απόλαυσα πάρα πολύ. Αντιλήφθηκα ότι ο κόσμος κοιτούσε και είχε όλη την προσοχή εκεί. Δεν ξέρω αν τους άρεσε ή όχι. Απλά θέλω να πιστέψω πως τους άρεσε. Τι κάνετε, τσακώνεστε για τη μόδα καθόλου? Με την Αντά? Όχι. Αλλά στην παράσταση την οποία θα συμμετέχουμε στο Fame, έχουμε διάφορους λόγους να έρθουμε κοντά και διάφορα πράγματα που μας χωρίζουν. Και θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Τι πράγματα σε χωρίζουν με την Νάντια Μπουλέ? Ότι εγώ είμαι μεγάλο ψώνιο βασικά, σαν ρόλος, γιατί νομίζω ότι τα έχω όλα, ότι είμαι πολύ πλούσια, φυσικά δεν είμαι καθόλου. Αλλά προς το τέλος της λέω να ξεκολλήσει από τον ερωτά της, γιατί θεωρώ ότι είναι γκέι, οπότε βγάζω και βρώμα για να καταλάβεις τραγικό. Κορίτσια, τι ρόλο παίζει η μόδα στη ζωή σας? Κοίταξε, παίζει ρόλο πολύ δημιουργικό και πολύ παιχνιδιάρικο, γιατί η μόδα είναι ένα παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο να το έχεις στη ζωή σου, αλλά με έναν τρόπο ανάλαφρο και με έναν τρόπο δημιουργικό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βαραίνει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ξελαφρώνει και να μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφες και δημιουργικές. Να μας φτιάχνει τη διάθεση δηλαδή. Εσένα, Άντα? Τι ρόλο παίζει η μόδα στη ζωή σου? Προδραχικό όλοι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι η μόδα είναι έκφραση και είναι πολύ ωραίο να μπορείς να εκφραστείς μέσα από τα ρούχα που φοράς, είτε για να δείξεις τη διάθεσή σου ή την τολμηρή σου πλευρά, όπως σήμερα, εγώ συγκεκριμένα. Η μουσική και η μόδα συνδέονται για σένα? Βέβαια, βέβαια. Και είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να φέρεις ένα αποτέλεσμα, ρε παιδί μου. Οπότε και εμείς, επειδή και σαν τραγουδίστρια και σαν ηθοποιός, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το κουστούμι. Γεια σας, Αποστόλη, τι κάνει? Γεια χαρά, καλά. Πες μας πώς φαίνεται η συνεργασία των H&M με τον Νίκο Μαρζελά. Είναι απίστευτη. Όπως βλέπετε, φοράω και εγώ ένα σύνολο του Μάρτιν Μαρζελά, του Μεζόν Μάρτιν Μαρζελά. Είναι πολύ ωραία συνεργασία και έτσι μαθαίνει ο κόσμος καλύτερα σχεδιαστές οι οποίοι πραγματικά καινοτομούν εδώ και 30 χρόνια. Παιδιά, πώς νιώθετε εσείς για αυτή τη συνεργασία και τι ρόλο παίζει η μόδα στη μουσική και στη ζωή σας? Νομίζω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε η μουσική ήταν αλληλένδετη με τη μόδα. Πήγαν ένα παράλληλα. Δηλαδή, μόδα ίσον μουσική και μουσική ίσον μόδα. Είναι παράλληλα. Είναι παράλληλοι δρόμοι. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Είναι δύο δημιουργίες που απλά μπλέκονται σε αυτή τη φάση. Και είναι πολύ ωραία. Μάθαμε ότι έχετε κάνει όμως και κάτι σπουδαίο στο σημερινή βραδιά. Τι έχετε κάνει ακριβώς? Έχουμε κάνει τη μουσική για το show και θα το τραγουδήσει η Τάμτα. Δεν είναι πολύ καλή συνεργασία γιατί ήταν πολύ δημιουργικό όλο αυτό. Και ανυπομονούμε να τη δούμε τώρα on stage. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι στην τουλάπα? Και τι σε δένει με αυτό? Είναι ένα παλιό πολύ τζιν του μπαμπά μου που έχω. Ναι, ξέρεις. Πώς φαίνεται αυτή η συνεργασία των H&M με τον Νίκο Μαρζελά? Νομίζω είναι η καλύτερη συνεργασία της σεζόν. Γενικότερα από τις συνεργασίες που έχουν κάνει, νομίζω ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη.